ελληνικής εταιρείας μαστολογίας που γίνεται σε όλη την Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στοιχείο είχαμε μία τυχεία να μην μπορέσει να γίνει η εκδήλωση όταν είχε προγραμματιστεί, ποιο μήνα ήταν, τον Ιανουάριο φέτος, διότι ξαφνικά αρρώστησα εγώ από πήρε τη γρήπη. Αυτό από κάποιους θεωρήθηκε αρνητική αντίδραση εκ μέρους μου και δεν το είδαν με καλό μάτι λέγοντας ότι πώς εγκατέλειψα μία τόσο σημαντική εκδήλωση. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές και γι' αυτό τις πραγματοποιούμε μέσα σε άλλα πολλά πράγματα που κάνουμε. Ήρθαμε εδώ για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ως εξειδικευμένοι γιατροί στο μαστό. Προσήλθαν κάποιοι χθες στην ομιλία. Σήμερα είχαμε μεγάλη προσέλευση κοινού για προληπτική εξέταση και υπερηχογράφημα. Στην ομάδα είναι ο πλαστικός κύριος Γιώργος Κόκαλης, τέος διευθυντής του Αγίου Σάβα. Ο κύριος Σταύρος Τσιριγωτάκης, γενικός χειρουργός, ο οποίος απεφύτσηκε από τη Σχολή Μαστολογίας. Και από τους ακτινολόγους μας εδώ πήραμε έναν τοπικό, τον κύριο Σετάκη, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στο χώρο. Εκείνο που θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή είναι ότι οι μη γιατροί δεν μπορούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες προφύλαξης του κοινού. Επειδή ακριβώς δεν έγινε αυτή η εκδήλωση, έγινε ένα συναγερμό στοιχείο και υποβλήθηκαν 300 γυναίκες σε υπερηχογράφημα χωρίς να εξεταστούν κλινικά, χωρίς να γίνει μία λήψη ιστορικού που να ξέρουμε αυτές οι γυναίκες που κατατάσσονται, εάν κατατάσσονται στην ομάδα υψηλού κινδύνου ή στην ομάδα του κινδύνου του γενικού πληθυσμού. Και έτσι αυτή τη στιγμή έχουν διαβεβαιωθεί ότι δεν έχουν πρόβλημα, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύει αυτό. Διότι ούτε ο υπέρηχος τα πιάνει όλα, ούτε η μαστογραφία τα πιάνει όλα, ούτε η κλινική εξέταση τα πιάνει όλα. Αυτό που εξασφαλίζει τη γυναίκα είναι ο συνδυασμός των εξετάσεων. Άρα κάποιες γυναίκες τώρα ενώ έκαναν αυτή την εξέταση δεν ξέρουμε πόσο καλυμμένες είναι. Λοιπόν, δεν μπορούν άνθρωποι που δεν είναι γιατροί να αναλάβουν τέτοιες πρωτοβουλίες και να στέλνουν κόσμο για εξέταση. Αυτό μας έχει στεναχωρέσει και δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο που θα μπορούσαμε να το μαζέψουμε. Μάλιστα. Εσείς δηλαδή. Συμφωνώ απολύτως. Πρόσφερε τις υπηρεσίες για άλλη μια φορά η Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας. Κάνει μεγάλο έργο. Ένα από τα έργα είναι αυτό που ενημερώσαμε χθες τις γυναίκες και τους άντρες για το καρκίνο του μαστού, γιατί προσβάλλει και τους άντρες. Και σήμερα εξετάσαμε αρκετές κυρίες προληπτικά και κλινικά, αλλά και με τον υπέρχο που έχουμε φέρει και τον έκανε ο κύριος Σετάκης. Και πιστεύουμε ότι βοηθήσαμε όσο μπορούμε από τη μεριά μας τον πληθυσμό της Χίου. Μάλιστα. Για πόσες περίπου γυναίκες μιλάμε? Κάπου 67 μου πάνε μέσα. 67. 67. Ο γενικός χειρουργός είναι ο τελευταίος που... Ο πλαστικός. Πλαστικός χειρουργός. Ναι. Βασικά ο μαστός είναι ένα όργανο έκφρασης της θηλυκότητας της γυναίκης. Η απώλεια ενός οργάνου αυτού δημιουργεί ισχυρά ψυχολογικά προβλήματα στις γυναίκες αυτές και κοινωνικά και ατομικά. Άρα λοιπόν χρειάζεται υποστήριξη η γυναίκα αυτή. Και ο πλαστικός χειρουργός προσπαθεί με τις μεθόδους που χρησιμοποιεί να κάνει ακριβώς αυτή την υποστήριξη, αντικαθιστώντας τον παλιό μαστό με ένα καινούριο. Μάλιστα. Και αυτό παίζει σημασία τεράστια, υποθέτω, στην ψυχολογία της γυναίκας. Πάρα πολύ. Έχει αποδειχθεί και με διεθνείς στατιστικές ότι δημιουργεί. Λύνει πολλά ψυχολογικά προβλήματα στις γυναίκες αυτές. Ναι. Μιλάμε για κάτι συνηθισμένο. Παρακαλώ. Λέω, μιλάμε για κάτι συνηθισμένο. Τι εννοείται? Πόσες γυναίκες στις 100 θα αντιμετωπίσουν τέτοιο πρόβλημα? Γύρω στις 10 με 11 στην Ελλάδα. Γύρω στις 10 με 11. Που ακόμη αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα μέσο όρο συχνότητος. Δυστυχώς πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί πολύ το ποσοστό ύστερα από αυτά που περνάνε οι γυναίκες αυτά τα τελευταία 6 χρόνια. Τι εννοείτε? Διότι ένας σημαντικός παράγοντας του σποραδικού καρκίνου, όχι του κληρονομικού, είναι η παρατεταμένη ψυχική ένταση στη γυναίκα. Έτσι. Και τώρα ξέρετε οι γυναίκες τι τραβάνε με τα παιδιά τους, τους άντρες τους, τα αδέλφια τους, τους γερόντες, με την ανεργία, με τη μείωση μισθών και συντάξεων.
για να τα φέρουν βόλτα. Αυτά όλα μακροχρόνια θα έχουν δυστυχώς αρνητικά αποτελέσματα. Θα φανούν μετά δηλαδή, αυτό λέω. Θα φανούν σε 5-10 χρόνια από τώρα. Στα 5 χρόνια θα έχουν την πρώτη ένδειξη αύξησης της συχνότητας του καρκίνου του μαστού για την Ελλάδα.